Χαίρετε. Τετάρτη σήμερα, 29 Μαΐου του 2024. Βρίσκομαι και πάλι στον αγαπημένο βιότοπο. Ήρθα για βολίτες και κεσαρικούς και ό,τι άλλο προκύψει. Μπροστά μου έχω ένα καρπόσωμα από Amanita César και βρίσκεται σε μέσο στάδιο της ηλικίας. Φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Αρκετά μεγάλο σωμό. Συνεχίζουμε. Εδώ έχει ακόμη δύο κομμάτια από Amanita César. Το ένα φαίνεται να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει προσβληθεί έδαφος. Εδώ παρατηρούμε πως το μερικό πέπλο ακόμη δεν έχει αποκοπεί από την περίμετρο του κλειδίου. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ έχει ακόμη ένα Amanita César. Σε πιο προχωρημένο στάδιο, αλλά και αυτό είναι σφιχτό. Και αυτό μέσα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ έχει ακόμη ένα. Και αυτό σε μεγάλο μέγεθος. Ωραίο και αυτό. Συνεχίζουμε. Εδώ έχει και τρία βασιδιώματα από το είδος Amanita César. Το ένα είναι σε εμβριακό στάδιο και τα δύο είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Όμορφα. Συνεχίζουμε. Ένα ακόμη Amanita César. Το οποίο έχει εγκλωβιστεί κάπως. Δεν μπορείς να βγει κανονικά.
αυτό βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της ηλικίας. Ωραία, παρακάτω. Λοιπόν, στα 2 μέτρα περίπου από το προηγούμενο μπολέτος αρέως έχει 2-3 μωράκια ακόμη. Και φαίνεται να έχουν βγει ανάμεσα στο θυμάρι. Ναι. Κοιτάξτε εδώ πως έχει ανοίξει το πόδι του. Έχει ζοριστεί από τη ξηρασία, συνήθως γίνεται αυτό. Να δούμε και αυτά εδώ. Και είναι εξαιρετικά. Λίγο παραπάνω φαίνεται να έχει ένα ρουσουλαβιρένσκενς. Πανέμορφα κουκλάκια. Συνεχίζουμε. Εδώ ο καιρός άρχισε να χαλάει, από ό,τι φαίνεται άρχισε να ψιλοψυχαλίζει. Εν πάση περιπτώσει, μπροστά μου έχω ένα καρπόσημα από το είδος μπολέτους αερέως και είναι καλά κρυμμένο. Σε πρώιμο στάδιο είναι. Σκληρό σαν πέτρα. Δίπλα ακριβώς έχει ένα καρπόσωμα από το είδος ρούσουλα βιρένσκενς. Ωραίο. Πασπαλισμένο με λευκό πισκόνι. Ωραία. Ωραίο και αυτό. Και αυτό μέσα. Συνεχίζουμε. Λίγο παραπέρα, ακόμη ένα μωράκι. Και αυτό είναι κουκλάκι. Ωραίο. Άρχισε να βρέχει κιόλας. Καλά είναι. Συνεχίζουμε. Ακόμη ένα μωράκι. Και αυτό είναι σε πρώιμο στάδιο και είναι πολύ σφιχτό. Εδώ παρατηρούμε πως από τη βροχή αλλάζει ο χρωματισμός της επιδερμίδας του καπέλου. Ωραία. Και αυτό μέσα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ έχει άλλα 2 καρποσώματα από το είδος μπολέτους αερέως και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της ηλικίας. Και είναι σκληρά σαν πέτρα. Όπως ακούτε, έρχεται μπόρα. Ένα και ένα για τα μανιτάρια. Πιστεύω μέσα σε 3-4 μέρες να βγουν αρκετά.
αν και σήμερα έχει πολλά κομμάτια από αυτό το είδος. Βλέπουμε πως έχουν κοκκινήσει από το χτύπημα της βροχής. Για να δούμε λίγο. Ωραία. Βόλε τους αεραίους, βόλη της ο χάλκιος. Συνεχίζουμε. Να και δύο μωράκια ακόμη από βόλε τους αεραίους. Πανέμορφα. Κουκλάκια. Συνεχίζουμε. Ρούσουλα χετερόφυλλα. Ερυθροπή ή ετερόφυλλη. Εδώ πρόλαβε και έφαγε το πόδι το σκουλίκι. Βάση περιπτώσεις, το καρπόσωμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πανέμορφο. Εδώ παρατηρούμε τις λαδοπράσινες λαδοκαφετιές. Λαδοπράσινο καφέ, μαυριδρές, πορφυρές, ρόδινες αποχρώσεις που κάνει το είδος στην πυλίδιο δερμίδα. Τα λευκά λευκοπαελάσματα, το λευκό πόδι, ελάσματα τα οποία είναι εύθραυστα, σπάζουν πολύ εύκολα στο συγκεκριμένο είδος. Συνεχίζουμε. Να και τα ρούσουλα Βίριαν Σκίνς. Στα 2 μέτρα πιο πέρα από τα μπόλια του αεραίους. Ωραία. Είναι οικογένεια από 4 καρποσώματα. Τα οποία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της ηλικίας. Ρούσουλα Βιρένσκενς, ερυθροπή ή πράσινη ζούσα. Συνεχίζουμε. Συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο. Εδώ στην άκρη του δάσους, στο ξέφωτο, ανάμεσα στα μαζεμένα φύλλα, έχει και ένα καρπόσωμα από το είδος μακρολεπιώτα προσέρα. Δίπλα ακριβώς έχει ένα καρπόσωμα από το είδος Amanita rubensis. Πολύ ωραία. Σε πρώιμο στάδιο. Amanita rubensis και μακρολεπιώτα προσέρα. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχει ένα καρπόσωμα ακόμη από το είδος ρούσουλα χετεροφυλλα.
Εδώ παρατηρούμε το σχεδόν κονικό πόδι που συνήθως κάνει το συγκεκριμένο είδος. Ωραία. Και αυτό μέσα. Συνεχίζουμε. Χεμιλισινίουμ Impolitum. Έχει δύο κομμάτια εδώ. Αυτή τα οποία φαίνονται να είναι σε μέσο στάδιο της ηλικίας. Λοιπόν, ήρθε και σημερινή ώρα του απολογισμού. Απόγευμα Τετάρτης, 29 Μαΐου του 2024. Η σημερινή έξοδος ήταν αποκλειστικά σε βιότοπο βελανιδιάς, καθαρής βελανιδιάς. Έχω βρει τα εξής φαγόσιμα είδη. Μπόλετους ρετικουλάτους, μπόλετους αεραίους, Χεμιλισινίουμ Impolitum, ξεροκόμους Subtomentosus, Amanita rubensis, Amanita vaginata, Amanita caesar, Lactarius piperatus, Lactarius volemus, Russula vesca, Russula heterophila, Russula virenscens και μακρολεπιώτα προσέρα. Να πούμε ότι είχε μόνο ένα μπόλετους ρετικουλάτους, πάρα πολλά μπόλετους αεραίους, εξαιρετικά, πολλά Χεμιλισινίουμ Impolitum, ένα μόνο ξεροκόμους Subtomentosus, πολλά Amanita rubensis, ένα μόνο Amanita vaginata, πολλά Amanita caesar, ένα μόνο Lactarius piperatus, το οποίο είναι τεράστιο, ένα μόνο Lactarius volemus, δύο μόνο Russula vesca, πάρα πολλά Russula heterophila, όπως επίσης πάρα πολλά Russula virenscens και ένα μόνο μακρολεπιώτα προσέρα. Καλά ήταν και σήμερα αρκετά είδη. Από ό,τι φαίνεται βολεύονται ακόμη. Ωραία. Εδώ παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο Lactarius piperatus μοιάζει πάρα πολύ με Lactarius velereus λόγω του μεγάλου μεγέθους περισσότερο παρά των χαρακτηριστικών. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.